Κύριε Σταύρο, χαρά και τιμή μας που είμαστε ξανά εδώ. Και όταν λέω τιμή μας, το εννοώ. Δεν το λέμε εύκολα αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είστε ουσιαστικά ο νομάρχης της πόλης, του νομού, ο δήμαρχος των Μεσσηνίων, των απανταχού Μεσσηνίων. Γιατί χωρίς εσάς δεν θα υπήρχε Μαύρη Θύελλα τα τελευταία 40-50 χρόνια από τότε που έγινε. Και εγώ δεν το λέω. Δεν το λέμε εδώ για να γλύψουμε, δεν έχουμε κανένα συμφέρον. Έχουμε όμως την κοινή αγάπη, κύριε Σταύρο. Και κάθε φορά που σας βλέπω, συγκινούμε. Πραγματικά σας μιλάω. Ευχαριστούμε που γυρίσατε ξανά στη Μαύρη Θύελλα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι το καλύτερο. Πώς νιώθετε, είσαστε ξανά. Κοίταξε να δεις. Πάντα νιώθεις καλά όταν μιλάς για Μαύρη Θύελλα. Γιατί είναι η ομάδα του νομού μας. Ναι. Και έχει επιτεύγματα. Και τώρα ξανά σε εθνική κατηγορία. Βεβαίως. Η ομάδα μας έφτασε στη γάμα εθνική. Στην πρώτη. Ναι. Α, τότε. Πρώτη εθνική, με την αξία της, με το παιχνίδι της, με τα παιδιά που πέθανε. Νομίζω ότι έχει μια ιστορία. Και ένα τρομερό κόσμο. Αυτή την ιστορία θέλουμε να την γαλουχίσουμε, να σου πούμε πέντε πράγματα να λένε σωστά. Γιατί βέβαια, όπως είπαμε, μια ομάδα να αγοράζεται, χτίζεται. Χτίζεται σιγά σιγά. Ναι. Και εμείς τι πάμε να κάνουμε, χρησιμοποιώντας τα ντόπια παιδιά, γιατί είναι εδώ, δικά μας παιδιά. Άμα ένα από αυτά τα παιδιά βγει, θα χαρούμε όλοι. Ήτανε σήμερα, φέτος, απόλυτα καλαματιανή ομάδα, έτσι. Βεβαίως. 100%. 100%. Μεσσηνιακή ομάδα. Βεβαίως. Λοιπόν, η Καλαμάτα, σαν Καλαμάτα, έχει μεγάλη ιστορία. Πριν και από την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, πήγε ο Απόλλωνας, πήγαν τα πράσινα πουλιά, καλές ομάδες και καλή σύλλογη. Παίζαν β' εθνική. Βεβαίως. Παίζαν β' εθνική. Στο κύπελλο Ελλάδας είμαστε πάντα στα τελικά. Πάντα. Και ένας κόσμος που τη λατρεύει την ομάδα και το ποδόσφαιρο. Και στη Μεσσηνία ταλέντα πολλά, κύριε Σταύρο, έτσι. Πάρα πολλά. Τα οποία έχουν επιλεχτεί, θα πρωθούμε καινούρια. Και άλλα έχουμε ήδη. Κοίταξε να δεις. Έχουμε 22 παιδιά, έτσι. Από τα 22 θα φύγουν περίπου 5. Θα φύγουν. Θα φύγουν. Ναι. Γιατί ο Τσάκωνας και τα άλλα παιδιά θεωρούν ότι αυτοί οι παίκτες δώσαν ό,τι ήταν να δώσουν. Μάλιστα. Τώρα κοιτάμε λίγο πιο ψηλά. Θα πάρουμε ανάλογα τους παίκτες. Ωραία. Ο στόχος? Να πάμε πάνω. Πιο ψηλά, έτσι. Βέβαια. Γιατί είναι ένας όμιλος δύσκολος φέτος, έτσι. Ξέρετε ότι έχουμε και μπαράζ μετά. Θα πάρουμε το πρωτάθλημα στον όμιλο. Θα το πάρουμε σίγουρα, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Να μην το πάρουμε. Μετά παίζουμε μπαράζ με τις άλλες 7 ομάδες και ανεβαίνουν οι 4. Εάν εμείς πλαισιώσουμε σωστά τα παιδιά, θα μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Θα έρθουν και παίχτες εκτός. Κάνα 2-3, ναι. Θα έρθουν και από Βραζιλία. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Δεν είναι καιρό γι' αυτό. Δεν είναι για τη γάμα εθνική. Όχι, δεν είναι. Έχετε στο μυαλό σας παίχτες εκεί, έτσι. Ναι, αλλά πρώτα αυτή δεύτερη εθνική δεν έρχονται. Και τρίτη που είμαστε τώρα. Συνάλφα αυτή. Δηλαδή σε 2 χρόνια θα έρθουν αυτοί. Σε 2 χρόνια. Ναι, αλλά όχι τώρα. Ωραία. Κύριε Σταύρο, τι θέλω να σας πω ένα πράγμα. Είσαστε ένας άνθρωπος 40 χρόνια στην Καλαμάτα, έτσι. Δεν έχετε πει ποτέ είμαι άλλη ομάδα. Βλέπουμε άλλους προέδρους που λέει είμαι πρώτα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και μετά είμαι Σπάρτη, Τρίπολη κλπ. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους τους Μεσσήνιους. Δηλαδή η ομάδα σου είναι η Μαύρη Θύελλα. Είμαστε περίπου, υπολογίζονται 700.000 όλη τη γη, έτσι. Είναι πολλοί κόσμος αυτός που αγαπάει την Καλαμάτα. Δίνετε το μήνυμά σας ότι δεν έχω άλλη ομάδα. Πρώτα είναι η Καλαμάτα και μετά οι υπόλοιπες. Το έχω αποδείξει. Αυτό το λέτε και στον κόσμο να το. Αυτό. Δεν μπορεί να μου λέει ένα μικρό παιδί τώρα τι ομάδα είσαι, να το ρωτάω έξω και να μου λέει είμαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Είμαι Καλαμάτα και μετά ό,τι άλλο. Είμαι. Σωστό. Κύριε Σταύρο, να ρωτήσω κάτι άλλο. Είχαμε κάτι θέματα φέτος. Η Καλαμάτα πήρε εύκολα το πρωτάθλημα, βέβαια, το double κλπ. Ο πρόεδρος της Θουρίας. Επέμενε χτες. Έπαιξε, λέει, η Θουρία το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ναι. Και δεν πήρε το πρωτάθλημα, αφού έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Σωστό. Τέλος πάντων. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ο στόχος είναι πρωτάθλημα.
Θα είναι και ο Πανηλιακός στον Όμιλο, λογικά. Ανέβηκε, δεν ξέρω τι έγινε. Έχει μπλέξει αυτός εκεί, στα μπαράζ. Θα είναι πολλές ομάδες, έτσι. Θα είναι το Λεωνίδιο ξανά με το Σαραντί, ξανά στην ομάδα που ήταν παλιά στη Γάμα Εθνική. Ο Αστέρας Βλαχιώτη, ο οποίος είπε ότι μου έδωσε συνέντευξη ο πρόεδρός του και μας είπε θα μας κερδίσει μέσα στην Καλαμάτα, έτσι μου είπε. Μπράβο. Ο κύριος Μανιατάκος. Μπράβο. Το όνειρό του είναι αυτό, είπε όμως. Ναι. Ναι. Κύριε Συναδής, ο κάθε άνθρωπος έχει όνειρα και έχει βλέψεις, τέλος πάντων. Ναι. Νομίζω ότι το παιδί αυτό δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Δεν ξέρει. Έχει λεφτά όμως. Άλλο τα λεφτά, άλλο το να ξέρεις. Ωραία. Παίρνεις ένα και βάζεις ένα τούρλο λεφτά, θα βγει η πρώτα, θα βγει. Φέτος βγήκε, στη Λακωνία, στη Λακωνία. Πέσανε πολλά λεφτά. Πέσανε πολλά λεφτά, πέσανε πολλά λεφτά. Εμείς δεν ρίξαμε πολλά λεφτά και βγήκαμε κι εμείς. Ναι, ναι. Τον Πανηλιακό πώς τον βλέπετε? Καλή ομάδα. Το κερδίσαμε εδώ. Ναι, καλή ομάδα. Εκεί θα είναι μεταξύ εμάς και ο Πανηλιακός. Αυτός πιστεύετε, έτσι. Θα παλέψουμε. Θα είναι η μάχη για την άνοδο. Ναι. Η οποία θα την πάρει η Καλαμάτα. Από πείρα η Καλαμάτα πάντα νικάει, έτσι. Γιατί άλλη μια φορά. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Η Σπάρτη έχει προβλήματα αυτή τη στιγμή. Έφυγε ο Γιαννακόπουλος. Λίγοι είναι σταθεροί έτσι που μένουν σε μια ομάδα. Και έχει πολλά προβλήματα. Είναι στη Β' Εθνική. Πιστεύετε θα αντέξει, τι θα κάνει? Δεν ξέρω τον άνθρωπο, δεν ξέρω. Για την ομάδα τώρα? Δεν νομίζω. Γιαννακόπουλος δεν είναι η θέση του εδώ πέρα. Είναι στην Αθήνα. Βέβαια. Το γνωρίζετε προσωπικά? Όχι, τον έχω δει δύο-τρεις φορές, γεια σου, αλλά τίποτα. Μάλιστα. Καλός άνθρωπος. Και έβαλε και αυτός πολλά λεφτά. Βέβαια. Έφυγε και αυτός, στεναχωρήθηκε και αυτός, κάτι του είπανε. Συμβαίνει αυτό, έτσι. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις αντοχές. Να έχεις στομάχι. Μάλιστα. Μείνατε εδώ και μία εβδομάδα ακόμα θα μείνετε, έτσι. Ναι. Έχει σχέση και με την Καλαμάτα η παραμονή σας, με την ομάδα? Όχι. Με τις δουλειές σας, με την ξεκούρασή σας? Με την ξεκούρασή μου περισσότερο. Περνάτε ωραία εδώ, έτσι. Είμαι σπίτι μου, λέει. Και γενική συνέλευση θα γίνει και λοιπά. Κάτι είχατε πει, θυμάμαι. Θα γίνει κάποια στιγμή. Να ακόμα δεν έχει προγραμματιστεί να κάνουμε ένα διοικητικό συμβούλιο πρώτα, γιατί λείπουν δύο άτομα από το διοικητικό συμβούλιο. Οπότε θα τα πούμε μετά αυτά. Θα τα πούμε μετά. Ωραία, κύριε Σταύρο, δεν νομίζω. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε, να πείτε στον κόσμο τη Μαύρη Θύελλα. Στον κόσμο. Ναι. Του εύχομαι καλή χρονιά. Ναι. Από πλευρά μα θα κοιτάξουμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο. Και όπω είπαμε. Κοιτάμε ψηλά. Τι εννοώ ψηλά? Να ανεβούμε για την κατηγορία. Εκεί θα είναι η φυσιολογική θέση. Αυτό δεν θα γίνει χαλάοντας λεφτά, με πρόγραμμα, με υπομονή, πώς? Ξέχασε τα λεφτά. Δεν είναι τα λεφτά. Είναι να ξέρεις τι κάνεις, ναι. Να έχεις σωστούς παίχτες. Προπονητές, όλο το team. Παίχτες αυτοί. Και αυτοί οι παίχτες. Μάλιστα, όλοι αυτοί και για να με στόχο την άνοδο. Τη Καλαμάτα. Και μετά στην άνοδο στην Α από τη Β. Ας καθίσουμε εδώ τώρα. Ναι. Να συνηθίσουμε και βλέπουμε. Ωραία. Εντάξει, αυτό το μήνυμα λοιπόν, ο κόσμος ενότητα. Να έρχεται στο γήπεδο. Σωστό. Να έρχεται στο γήπεδο. Να μας βοηθήσει. Να πάρει διαρκείας. Όταν βγουν τα διαρκείας όλα αυτά, να ενισχύσει. Μην λέμε ότι έχουμε τον Παπαδόπουλο, άστονε, δεν έχει ανάγκη. Όλοι να έρχονται στο γήπεδο, να πληρώνουν το εισιτήριο που είναι ηθικό και για εσάς. Σαν ανεβαίνει το ηθικό, όταν βλέπετε, θα έχει 2-3 χιλιάδες κόσμο στο γήπεδο, έτσι. Βεβαίως. Αυτό είναι η Μαύρη Θύελλα. Αυτό είναι η Μαύρη Θύελλα. Βεβαίως. Κοίταξε να δεις. Εγώ νομίζω ότι η Μαύρη Θύελλα έχει τα προσόντα να ανέβει. Έχει κόσμο που την αγαπάει. Ναι. Είναι μια πολιτεία αξιόλογη. Έχουμε τις σωστές εγκαταστάσεις. Ο Μεσσηνιακός είναι πλέον χρόνια ο στυλοβάτης της ομάδας. Σε νέα παιδιά. Είναι. Όχι, στο γήπεδο, με το γήπεδο. Εγώ νομίζω ότι έχουμε τα προσόντα να πάμε πιο ψηλά. Το πιστεύω αυτό. Να πω και κάτι. Ο πρόεδρος του Αστέρα Βλαχιώτη είπε θα πάρει τον Ηλιόπουλο από την Καλαμάτα. Ποιος είναι ο Ηλιόπουλος?
Είναι το παιδί που έπαιζε παλιά στην Καλαμάτα και παίζει τώρα στη Σπάρτη, είναι Καλαματιανός. Ναι. Κάτι άλλο. Λοιπόν, να κλείσουμε. Πώς αισθάνεστε εσείς ο Σταύρος Παπαδόπουλος που έχετε πάει την Καλαμάτα εκεί που την έχετε πάει, που το ξαναλέω στην κάμερα γιατί δεν έχω κάτι να κερδίσω και να χάσω. Για μένα είστε ο νομάρχης και ο δήμαρχος των Απανταχού Μεσηνίων. Γιατί όταν είσαι πρόεδρος της Καλαμάτας, είναι πιο σημαντικό από τον δήμαρχο της πόλης. Πιο σημαντικό από τον νομάρχη που είχαμε παλιά, από τον περιφερειάρχη. Όλοι τον Παπαδόπουλο ξέρουν. Και η γιαγιά μου στο χωριό. Σας ήξερε όλους. Και τον δήμαρχο τον ξέρω. Ναι, αλλά θέλω να πω, ωραίος και ο δήμαρχος, ο θεσμός προς Θεού. Αλλά εσείς είσαστε για μας ο δήμαρχος. Είσαστε ο πρωθυπουργός της Μεσηνίας. Αυτό. Πώς αισθάνεστε που η Καλαμάτα ήταν στο τοπικό. Έπεσε στο τοπικό. Τη θυμόσαστε ποτέ ξανά. Τόσο χαμηλά. Πώς αισθάνεστε. Και ήταν ο Αστέρας Τρίπολης, ας πούμε, στην Α' Εθνική. Πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα, έτσι. Πληγωθήκατε μέσα σας. Ήταν ο λόγος αυτός που σας έκανε να γυρίσετε. Ναι. Αυτό ήταν ο λόγο, έτσι. Δεν θα ξαναπάω και θα ξαναπάω. Θα ξαναπάω στην Αλφαβητική. Να πάρουμε και κανένα πρωτάθλημα αυτή τη φορά όμω. Στην Αλφαβητική να το πάρουμε. Άμα με αφήσετε. Εμεί θα είμαστε δίπλα σα, στα καλά και στα άσχημα. Και να πω και κάτι, και να μην ανέβει η ομάδα, χτυπάω ξύλο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο Παπαδόπουλο να είναι καλά, να είναι δίπλα στην ομάδα και να τη στηρίζει. Εμεί αυτό θέλουμε. Και στη Γάμα Εθνική όσο χρειαστεί να μείνει. Εσείς να είστε και να κάνετε όπως παίρνει τη δουλειά σας. Ένα πράγμα σας υπόσχομαι. Ότι εμείς από πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Για να ανεβάσουμε την ομάδα. Ό,τι είναι δυνατόν. Να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται, έτσι. Βέβαια. Να πάρουμε και ένα πρωτάθλημα, έτσι. Πείτε να το. Να πάει στη δεύτερη εθνική του χρόνου. Δεύτερη θα πάει, σίγουρα. Μην το λες σίγουρα. Είναι δύσκολο το ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο πράγμα. Ναι. Ωραία. Ας πούμε. Θα προσπαθήσουμε. Να πάμε στη Β' και όσο πιο ψηλά πάει. Για να πούμε, θα λέμε μπράβο. Τα παιδιά χωρίς να λένε τίποτε, κάνανε δουλειά. Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σταύρο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ερχόσαστε να μου τα λέτε. Μου τα δέχομαι όλα. Ναι, εντάξει. Ότι δεν, μέσα στην. Τι παράπονο να έχουμε. Δεν πειράζει, λέω. Η Μεσίνη είναι δίπλα σας. Όπως και να πάει η ομάδα, έχετε το πλάνο σας. Εσείς έχετε το καρπούζι και το μαχαίρι. Κοίταξε. Αυτή τη στιγμή. Πάντα. Ναι, αλλά όλοι έχουν το δικαίωμα. Εντάξει, στη γνώμη, στη γνώμη. Να κριτικάμε, να φωνάξουν, να βρεις. Δεν βαριές. Άσε και Σταύρο, τα είδαμε κιόλας. Τα είδαμε. Έτσι λέγαμε και τότε φύγατε και μας ήρθε το μαύρο σκοτάδι. Τοπικό πέσαμε. Πάει λίγο να πεθάνω, το ξέρετε αυτό, έτσι. Στα λέγαμε πέρυσι. Πάει λίγο να πεθάνω, καψερός. Είδα την ομάδα στο τοπικό, κύριε Σταύρο. Να παίζει με τη Θουρία και το Αρφαρά. Και το Διαβολίτσι. Τη μαύρη θύελα να πηγαίνει στην Ανδρούσα, η μαύρη θύελα. Και τη Θουρία. Και τη Θουρία. Και ποια η Θουρία τώρα που παίζει με πέντε φιλάθλους. Πέντε. Ο Αγαθοκλής, η γυναίκα του και τα παιδιά του. Και άλλοι τέσσερις. Και άλλοι τέσσερις. Και ήθελε να πάρει το πρωτάθλημα από τη μαύρη θύελα αυτός να μας τρελάνει. Ναι. Και εκεί την κακία να τη λέει συνέχεια, να μην λέει την καλή κουβέντα. Του είπα εκείνο, λέει του Παπαδόπουλου, του είπα εκείνο, να αλλάξει εκείνον, να αλλάξει εκείνον. Δηλαδή να βάζει Παπαδόπουλο στα λεφτά και εσύ να κάνει το γκαμπόσο. Να κάνει το τεχνικό. Να κάνει το τεχνικό, που τα ξέρει όλα. Και τα βάλε και με το Δρούγα, επειδή λέει έφυγε ο Δρούγα. Γιατί ο Δρούγα. Και εγώ, άμα δουλεύω στο Best και στο Sport στο Νότο και μου κάνει πρόταση το CNN, δεν θα πάω. Το CNN είναι μαύρη θύελα. Χάλα θα βάζει. Και δηλαδή να κατηγορεί το Δρούγα που γύρισε στην ομάδα τη καρδιά του. Σε εσάς που τον πήρατε από παιδάκι και τον πήγατε στο. Ο Δρούγας έχει αίμα. Έχει αίμα για την Καλαμάτα. Και να κατηγορεί το Δρούγα. Αίμα και. Η δημοκρατία του ποδοσφαίρου, έτσι. Και δούλεψε πάντα τίμια, μεγάλη. Και τώρα δουλεύει στις υποδομές, έτσι. Το βλέπω στο μέλλον στη Μαύρη Θύελα, έτσι προπονητή. Έτσι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Εγώ λέω Καλαματιανούς έχω. Έχει παίξει 10 χρόνια στην Α' Εθνική, 12 ο Δρούγας. Και σε μεγάλες ομάδες. Κάτι ξέρω. Και λέει ο Αγαθοκλής τώρα ότι είναι ψεύτης και. Ο Δρούγας και παλιάνθρωπος. Όχι, δε. Έλεος πια. Το καλύτερο παιδί. Τέλος πάντων, κύριε Αγαθοκλή, παίξε του χρόνου εκεί με τον Βλαχόπουλο και το Μάνεση και τα λέμε. Λοιπόν, κύριε Σταύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε τιμή μας που ήρθαμε εδώ και τα ξαναείπαμε. Να είστε καλά για τη μαύρη θύελα πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Πάμε, λοιπόν, που είπατε να είμαστε εδώ πάλι όταν πάρουμε το πρωτάθλημα. Να είμαστε εδώ για να σηκώσουμε την κούπα. Από τη Γάμα στη Β. Έτσι βέβαια. Και του χρόνου πάλι τέτοιο καιρό, σε δύο χρόνια από τη Β στην Α. Θα προσπαθήσουμε. Και μετά πρωτάθλημα. Μου έχετε υποσχεθεί ένα πρωτάθλημα. Θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε για πρωτάθλημα.